αντιλαμβανόμαστε αυτή την κυβέρνηση ως μια συγκυβέρνηση με συγκεκριμένο στόχο και πλαίσιο που θα διασφαλίσει τη χώρα και θα βοηθήσει τον πολίτη να αισθανθεί μέσα στη ζώνη του ευρώ ότι υπάρχει και πάλι ελπίδα και προοπτική. Συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι σαφές ότι στηρίζουμε και με την ψήφο μας, αλλά θα στηρίξουμε και στην πράξη και με τη δουλειά μας την κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου. Εμείς αναλαμβάνουμε, όπως πράξαμε καθαρά και αυτά τα δύο χρόνια, τις ευθύνες μας ενώπιον του ελληνικού λαού. Σε αυτή την κρίσιμη και οριακή στιγμή, το κομματικό συμφέρον και οι σκοπιμότητες, όποιες και αν είναι, πρέπει να υποχωρούν στη θέση του εθνικού συμφέροντος, ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον του Έλληνα πολίτη και κυρίως των ανθρώπων που δοκιμάζονται σήμερα. Το πολιτικό μας σύστημα, που έχει πληγεί από την κρίση, δεν περνά τις καλύτερες μέρες του, κάθε άλλο. Έχει όμως ίσως μια τελευταία με τη σημερινή μορφή του ευκαιρία να αποδείξει ότι συλλαμβάνει τα μνήματα των καιρών, να αποδείξει ότι είναι χρήσιμο στην ελληνική κοινωνία, ότι δεν είναι αυτοαυτιστικό, ότι τα κόμματα δεν είναι στο περιθώριο. Και αυτό σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διασφαλίσουμε την παραμονή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, να θέσουμε τις βάσεις ώστε οι θυσίες να συνοδεύονται και από βάρη σε εκείνους που έχουν τις δυνατότητες και το αίσθημα δικαιοσύνης να αποκατασταθεί, ώστε οι αλλαγές να προχωρήσουν και να αποτελέσουν τη βάση για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, ώστε η Ελλάδα να προχωρήσει στο δρόμο της ανταγωνιστικότητας, του δημιουργικού ανταγωνισμού, της ποιότητας, της καινοτομίας, χωρίς ρουσφέτη, διαπλοκή και πελατειακές σχέσεις. Γι' αυτό δίνουμε απολύτως συνειδητά και με αίσθημα ευθύνης την ψήφο μας σε αυτή την κυβέρνηση και θα στηρίξουμε ολόκληρα το έργο της το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ.